Χαίρετε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τελικά όλοι... Ναι, σε γλεντάμε λίγο, καταλαβαίνεις. Καλά κάνετε, ναι, καλά κάνετε. άκουσανε ότι η πρώτη 7 της βαθμολογίας κέρδισαν τους από κάτω 7. Θέσανε ένα για όλους. Ναι, και έχει να γίνει, λέει, από την πρώτη αγωνιστική, νομίζω. Α, δεν κάνω λάθος. Θέλω να δω. Ο ΠΑΟΚ ακολούθησε αυτή την εικόνα, έκανε ένα δεύτερο καλό παιχνίδι, κέρδισε με διαφορά στο σκορ, βρήκε ακόμα καλύτερη ισορροπία, δηλαδή δεν απειλήθηκε πίσω, ήταν αρκετά δημιουργικός και εύστοχος μπροστά. Σε δεύτερο συνεχόμενο μάτς στις πρώτες τρεις τελικές βάζει δύο γκολ. 2-0 ημίχρονο μετά, δύο φορές συνεχόμενες. Ναι, ναι, επαναλαμβάνω, με δύο γκολ σε τρεις τελικές στο ξεκίνημα. Ναι, ναι, ναι. Θαύμα για τον εντάξει, τον η πρώτη τελική βέβαια ήταν παρεβάλλη, ήταν έτοιμο γκολ. Ουσιαστικά δούλεψε έτσι η ομάδα που ο Σοάρες βγήκε... αυτό δεν είναι το καλύτερο. Να ανοίγεις όλη την αντίπαλη άμυνα και να μπαίνεις την μπάλα στα δίχτυα. Εγώ ρε εσύ Δημήτρη, όπως ερώτησα για, για τον Ράφα Σοάρες, θα σε ρωτήσω και τον Φελίπε Σοάρες. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έπαιζε. Δηλαδή βλέποντας τον εχθές, δεν το καταλαβαίνω. Η απάντησή μου, η θεωρία μου, δεν είναι απάντησή μου, η θεωρία μου είναι ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην ξέρει ο προπονητής παραπάνω από όλους μας. Από όλους μας. Προφανώς γίνονται και λάθη, εννοείται, οι λάθος εκτιμήσεις και τα λοιπά, αλλά δεν είναι χαζός. Τώρα μιλάμε και για το συγκεκριμένο. Θα σου πω, στο είπα και πέρσι με τον Τζιγκάρα, στο είπα και φέτος με τον Ράφα Σοάρες, στο λέω και τώρα... και το timing ρόλο. Ναι, 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 μπορεί. Ακόμα και το timing. Εκείνος ξέρει και τη φόρμα και τη χημεία και το χρονικό διάστημα, πάντα υπάρχει περίπτωση να αναδεικνύονται πρόσωπα στο καλό διάστημα της ομάδας, το οποίο έρχεται από τη δουλειά. Γιατί ο ΠΑΟΚ επί Λουτσέσκου όλα τα χρόνια έχει ένα ξεκίνημα συγκεκριμένο και βελτιώνεται στην πορεία. Βελτιώνεται, έχει μια εξέλιξη. Από και πέρα, νομίζω ότι τις τελευταίες ημέρες παίζει και η ομάδα πιο άμεσο ποδόσφαιρο. Δεν είναι αυτό το παράλληλο, αυτό το safe, αυτό το κουραστικό σε πολλές περιπτώσεις. Εκτιμώ ότι παίχτης κλειδί για όλο αυτό είναι ο ΣΒΑΜ. Το περιγράψαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, 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 όχι ότι χθες είναι καλός ο ΣΒΑΜ, δεν ήταν καλός, τόσο καλός, αλλά η νοοτροπία του, που πολλές φορές μπορεί να οδηγήσει σε λάθος, το οποίο δεν διορθώνεται βεβαίως. Αν χάσει την μπάλα ενώ πάρει το... Αλλά κάνει πιο γρήγορο τον ΠΑΟΚ. Και πιο άμεσο. Πιο άμεσο, πιο γρήγορο. Ναι, τα πόδια του δεν είναι γρήγορα. Όχι, είναι το παιχνίδι, το κυκλοφορεί μυαλό. Η μπάλα πιο γρήγορα, αυτό εννοώ. Ναι, πιο άμεσα, πιο κάθετα. Ναι, ναι, ναι. Κατά πάσα πιθανότητα. Ο Φελίπε δεν έχει ξανακάνει την εμφάνιση στον ΠΑΟΚ. Είμαι σίγουρος, ο Φελίπε Σουάρες που έχει πάρει και πέρυσι χρόνο, δεν έχει ξανακάνει το παιχνίδι. Είναι όλες οι κινήσεις, όλες οι αποφάσεις του στο πρώτο ημίχρονο πάρα πολύ σωστές. Ξεκίνησε ο Ντόγκλας μπροστά, πίσω ο Φελίπε, κάποια στιγμή τους άλλαξε. Και τα κατάφερε ακόμα καλύτερα. Ο Φελίπε που ήταν πολύ, πώς το πω, έβγαλε έναν εκνευρισμό, αισθάνονταν πολύ αδικημένος. Τελευταίες μέρες έγινε και ένα δείπνο με τον προπονητή, ο οποίος πάντα έχει τέτοιες συναντήσεις τερατέτ εκτός γηπέδου. Και μάλιστα για φαγητό και για, ξέρεις, εκτός εντελώς. Χαλαρά, ναι, στο χαλαρό, ναι. Για να τους μιλήσει, να τους κερδίσει, να... Είναι η φιλοσοφία του τέτοια. Έγινε και με τον Φελίπε τις τελευταίες ημέρες και μακάρι ο ΠΑΟΚ να πάρει από αυτόν τον παίχτη για τον οποίο θα πάνε σε 3,5 εκατομμύρια. Βέβαια. Δηλαδή μιλάμε για πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Για να πέσει να κάνει τη διαφορά που μέχρι στιγμής δεν τα έχει δικαιώσει. Ο Ράφα Σοάρες, όπως λέμε, για άλλο ένα παιχνίδι με την μπάλα στα πόδια, με τα χτυπήματά του, είναι πραγματικά πολύ καλός. Εγώ θα πω πάλι assist. Βεβαίως, βεβαίως, πάλι assist. Ένας παίκτης που ήρθε, ξεκίνησε, έπαθε θλάση, επέστρεψε με τον Ολυμπιακό. Όταν του είπε ο προπονητής ότι παίζεις, δεν δήλωσε έτοιμος. Μια έτσι, εντάξει, κίνηση η οποία καταγράφεται. Μακάρι και εκείνος τώρα να είναι καλύτερος από το Βιερίνια, τον Τζαούση, από όλους τους ποδοσφαιριστές. Φυσικά όλα τα βλέμματα είναι στον Κωνσταντέλια, τον οποίο ο ΠΑΟΚ τον δούλεψε, τον περίμενε, επέμεινε πολύ και με την οτροπία του και το παιχνίδι του. Και ο νεαρός έχει στοιχεία που δεν έχουν πολλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές μπροστά και δεν έχει κανείς άλλος στον ΠΑΟΚ. Είναι και στα τρία γκολ μέσα, έτσι.
Βεβαίως, έχει και ουσία πλέον. Ναι, ναι. Παρότι η στατιστική δεν γράφει ασίστ, έχει πάρα πολύ σημαντική παρουσία και στα τρία τέρματα ο νεαρός Ξαντέλιας, ο οποίος χειροκροτήθηκε. Πραγματικά είναι ίσως η κίνηση της ημέρας. Mm-hmm. Το χειροκρότημα της κερκίδας στο γήπεδο του Ιωνικού. Βέβαια, τον ανθρώπο του φιλόξενο. Ιωνικού. Νομίζω ότι είναι σκληρή έδρα. Βέβαια. Να χειροκροτεί έναν νεαρό ποδοσφαιριστή της αντίπαλης ομάδας. Ο Ντόγκλας έχει πολύ γεμάτο παιχνίδι και γκολ έβαλε και ασίστ Κωνσταντέλια έχει που το χάσε. Και γενικά ήταν μια εικόνα του ΠΑΟΚ. Είχε φόρο ΠΑΟΚ. Είχε φόρο. Το καταλάβανε όλοι. Και παίζοντας με πλάτη και με τα τελειώματά του Ολιβέιρα θύμισε κανονικό ποδοσφαιριστή και μάλιστα αρκετά ποιοτικό. Και τώρα αν όλα αυτά τελειώσουν την Κυριακή το βράδυ με άλλη μια νίκη ή μια καλή εμφάνιση με τον Βόλο και τον ΠΑΟΚ να ανεβαίνει στα βαθμολογία, θα κλείσει καλά ο πρώτος γύρος. Θα κλαίνε τους 4 βαθμούς που χάσαν από τις καθυστερήσεις. Ναι, αλλά θα έχουμε κάτι να κυνηγάμε, ρε φίλε. Ναι, καλά. Πρώτα απ' όλα κυνηγάει να φτιάξει ομάδα, έτσι. Αυτό δεν το έχει ακούσει. Ναι, όχι, λέω και στον πίνακα. Και στον πίνακα, λέω. Και στον πίνακα, ναι, θα έχει ένα όραμα. Ναι. Θα υπάρχει. Στο κάτω-κάτω, επαναλαμβάνω, ακόμα και αν το ντέρμπι λήξει χ, που για τον ΠΑΟΚ είναι το πιο βολικό, να λήξει χ το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, θα φτάσει στον Ολυμπιακό, θα πλησιάσει την ΑΕΚ, θα έχει πιο πολλούς βαθμούς από ό,τι είχε πέρυσι, στο ανάλογο σημείο, και θα έχει και μια νέα ομάδα και αρκετά νέα πρόσωπα και νεαρούς ποδοσφαιριστές που θα έχει αναδείξει. Καλούτσικα θα κλείσει ο πρώτος γύρος. Θα έχει πολλά συν. Είναι κομβικό, είναι πολύ κομβικό και ο Βόλος, εντάξει, δεν είναι αστείο αντίπαλος, είναι μια χαρά ομάδα με τα όλα της και πολύ επικίνδυνη και μάλιστα θυμάται όλη η Ελλάδα το περσινό 4-4. Από τότε έχει να βάλει ο ΠΑΟΚ παραπάνω. Όχι από τότε, γκολ. Από το μάτς του Βόλου. Α. Ιανουάριο του 22 είχε βάλει 4-0-4 και πάλι στο Βόλο. Αυτό το 4-4 ήταν Νοέμβριο. Αχα, okay, ναι, ναι. Το επόμενο μάτς στο Βόλο ήταν αρχές του χρόνου, αλλά είναι πάρα πολλοί μήνες, πάνω από 40 μάτς, όπου ο ΠΑΟΚ πραγματικά δεν έχει βάλει πάνω από 2 τέρματα. Πολλά θετικά, ναι. Πολλά θετικά. Α, μόλις βγαίνει μια δυσαρέσκεια του ΠΑΟΚ για τον διαιτητή, ναι, ο οποίος χάρισε κόκκινη κάρτα χωρίς λόγο στο Ρωμαό. Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Σημειώνουν ότι επέλεξε να κάνει δημόσιες σχέσεις και μετά το 3-0 άφησε τιμώρητες κλωτσιές και υπάρχει ένα απέναντι στον Μπράντον Τόμας εκεί όπου γλίστρησε ο Σάκητς και ανέτρεψε τον Τόμας. Σίγουρα θα μπορούσε να δοθεί και να παρέμβει και ο ΒΑΡ. Αυτό μόλις τώρα σημειώνεται και από τον ΠΑΟΚ ως διαρροή. Ωραία.